Θέλω να μου πεις γιατί δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπί του ασανσέρ με αυτό το δάχτυλο. Γιατί Βασίλη. Γιατί είναι το δικό μου. Γεια σου, Γιουπί! Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε στον πολυχώρο Γουι. Έτσι το γράφει εδώ πέρα η πόρτα, μαζί με τον Προφέτζα. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Έτσι το πιάνει. Ήρθαμε να δούμε ένα ξεχωριστό απόγευμα και σήμερα. Ένα ξεχωριστό πολυχώρο στην πόλη μας, ο οποίος άνοιξε τον Απρίλιο, πέρσι τον Απρίλιο. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Το μάθαμε και εμείς τώρα πρόσφατα, αφού ο φίλος μας, ο Προφέτζα, είναι εδώ. Έλα, Προφέτζα, μαζί μας. Θέλω να σου προφέτσεις είναι γεια εδώ. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, προφ. Καλά. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Mr. Trekking το χειμώνα. Ακριβώς. Προπονεί παιδιά για και πάνω στο βουνό. Και ομάδες. Ήταν Αυστρία πριν λίγο καιρό. Και προπονεί και εδώ πέρα στο βουί. Οπότε μπορείτε να το βρείτε και στο κέντρο της πόλης. Έχεις συγκεκριμένες ώρες, Δημήτρη, που μπορεί να σε δουν εδώ. Όχι, έτσι. Αλλά κάτι θα κάνουμε και θα κανονίσουμε να σας πούμε ποιες ώρες είναι, άμα θέλετε να σε προπονήσει ο ίδιος. Λοιπόν, επειδή ανυπομονούμε να το κάνουμε, Δημήτρη, πάμε μέσα. Πάμε μέσα, πάμε. Κάμε σήμερα να μας μιλήσει ο Δημήτρης στον Προφέτζα. Θα μας πει για το τι κάνει το χειμώνα. Ο Δημήτρης στον Προφέτζα στο χειμώνα κάνει κάτι πολύ χειμωνιάτικο, η αλήθεια είναι, μέσα στα χιόνια είναι. Αλλά τώρα θα μας μιλήσει ο ίδιος λίγα λόγια για την χειμερινή δουλειά του. Α, ακούσουμε. Εγώ βγάζω τον βοηθή της χειρονομίας και όλο το χειμώνα περίπου το βγάζω σε βουνό. Κάνουμε προπόνηση με τα παιδάκια, με μικρά μεγάλα. Και εδώ ο χώρος είναι ένας προσωμιωτής σκι, ο οποίος λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ο χώρος είναι το WI. Είναι το παλιό παγωδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα θα δείξουμε στο Χριστόφορο και τον Βασίλη τα πρώτα βήματα που μπορούσε. Βέβαια, εμείς να κάνουμε μια παρένθεση, είμαστε πάρα πολύ έμπειροι. Θα δείξουμε τα πρώτα βήματα μόνο για εσάς και μετά θα προχωρήσουμε να φτάσουμε σε όλα τα βήματα. Δηλαδή, θα περάσουμε όλα τα βήματα ένα-ένα σήμερα. Σας δείξουμε δηλαδή από το Α μέχρι το Ω. Και αν τύχει να πέσουμε, λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Αν τύχει, θα είναι για να γελάσετε και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Όχι μόνο είμαστε experts σε ό,τι ασχολούμαστε από την αρχή, αλλά έχουμε και τον καλύτερο δάσκαλο. Τώρα ξέρω σκι εγώ. Το χαλί είναι μοκετά. Είναι αυτό που πλάει αυτή τη τηλεόραση. Η πυραράκι. Κοιτάζε κόκκινο. Λοιπόν, είμαστε κάπου στις 11 η ώρα το βράδυ. Τελικά καταφέραμε να πούμε μέσα σε αυτό το χώρο. Ήρθαμε 7. Άργησε λίγο ο Χριστόφορος Κάκης. Πείτε μου μέσα λίγο. Είμαστε στο προσωμιωτή σκι και snowboard και ήρθαμε να κάνουμε άλλη μια εναλλακτική έξοδο την οποία μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα είναι ο επόμενος διαγωνισμός μας. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Όλα αυτά γίνονται καστά! Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα σκι, έτσι. Παιδιά, εδώ θέλω να σας πω ότι είναι αληθινό χιόνι κάτω. Είναι αληθινό χιόνι. Έτσι, το πέντε αυτό κάνει και χιονοπόλεμο, οπότε... Πρέπει να κάτσω για να τα βάλω. Γιατί γελάζε, πού να ξέρω. Αυτό ήταν να λέγει το τρόπο. Α, sorry, πόβαλα. Αυτό δεν το κλείσε, δεν το κλείσα. Άμα πατήσει κλείνει. Ωραία, μόλις μεγάλωσα... Μόλις μεγάλωσε το πόδι μου κατά 40 νούμερα. Ακεί, τράβαμε να κάνω σκι. Πάμε. Τι πάμε. Τι πάμε.
από εμάς. Προσπαθήστε να είστε πάνω στα πόδια σας. Ναι, του σημερινού, της σημερινής περιπέτειάς μας θα είναι ο Αραπατζής, ο Ρεγνάμπερ, ο ο οποίος από ό,τι μάθαμε χειρίζεται το προσωμιωτή σκι, έτσι ακριβώς λέγεται. Προσωμιωτή χιονοδρομία στο σκι και το snowboard. Προσωμιωτή χιονοδρομία στο σκι και το snowboard. Νομίζω ότι άσχεται, είναι κάτι... δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά, άλλωστε νομίζω ότι δεν είναι και πολύ γνωστά στην πόλη. Ναι, είναι, γενικότερα είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Κάτι καινούριο. Δεν είναι μόνο καινούριο για την πόλη μας, γιατί θα αναπτύξει, είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Το οποίο ήδη προηγήθηκε σε κάποιες βόρειες χώρες της Ευρώπης. Γενικότερα ο κόσμος έχει φύγει λίγο από τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν ένα κόστος σε εισαγωγικά. Αλλά σιγά σιγά αυτό όσο το γνωρίζει ο κόσμος αρχίζει και το αγωνιάζει και το υποστηρίζει. Πρώτον γιατί είναι αποτελεσματικό, δηλαδή αυτός που θα έρθει θα μάθει, θα κάνει την προπόνησή του. Δεύτερον έχει διασκέδαση μέσα. Και τρίτον είναι ένας πολυχώρος που όπως είδατε έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Εδώ πέρα δεν είναι μόνο το σκι. Ο χώρος είναι ανοιχτός σε καθημερινή βάση από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Δεν κλείνει σε καμία μέρα της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν τα social media στο οποίο προβάλλουμε όλες τις δραστηριότητες μας εδώ πέρα. Υπάρχουν τα τηλέφωνά μας, σταθερά κινητά, τα δίνουμε στον κόσμο και από οπουδήποτε ας πούμε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Απευθύνεται από 4,5 χρονών και πάνω. Δηλαδή εμείς βάλαμε... Αργήσαμε, Χριστόφαρε. Δεν αργήσαμε. Εγώ είμαι μέσα στα όρια. Εγώ είμαι... 4,5 και πάνω. 4 δεκαετιών. Αυτό είναι στημένο από τον Δημήτρη Προφέτζα. 4 δεκαετιών. Αυτό ήταν πληρωμένο. 4 δεκαετιών. Όλα αυτά τα κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ταλαιπωρούμε. Τον ευχαριστούμε και τον ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, αλλά... Φεύγει και καρπός δηλαδή. Σπάει και καρπός. Τώρα το σπάει. Έτσι που μπορούμε όλα αυτά να είναι στο Wii εδώ. Αναρρίχηση, ρόλερ, πανιά, γιόγκ. Ρόλερ συγκεκριμένα είναι τρίτη και πέμπτη, 6-8. Τρίτη και πέμπτη, 6-8. 6-8 λοιπόν βρίσκουμε τα ρόλερ εδώ πέρα. Ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ ο Βασίλης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρώτα στάδια εκμάθησης ρόλερ. Πάω λίγο να ρίξω το Βασίλη. Και ακόμα είναι εδώ, ο Βασίλης προσπαθεί, πραγματικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ακόμα δεν έχει πέσει, αλλά πρέπει να το βοηθήσουμε να πέσει. Βασίλη, ότι δεν έπεσα μόνο.
εξαντλητικό απόγευμα στο Wii. Κάναμε πολλά πράγματα. Πραγματικά. Πολύ όμορφα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήπιαμε καφέ, κάναμε ρόλερ, κάναμε πανιά, αναρρίχηση. Τι άλλο. Slackline. Απ' όλα κάναμε. Απ' όλα κάναμε. Και βέβαια το kit της ημέρας που ήταν ο προσωμιωτής Κιου, που ο Βασίλης θα πήγε πολύ καλό. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Ήσουν καταπληκτικός. Δεν έπεσε ούτε μία φορά. Θέλω να συμπληρωθεί αυτό. Σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Έχουμε το διαγωνισμό μας για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε να κάνουμε like, share και comment στο post στη σελίδα της Ubicam. Ubicam κατασκήνωση. Ακριβώς, Ubicam κατασκήνωση. Like, comment, share και μπαίνουμε. Και μπαίνουμε στο μεγάλο διαγωνισμό για να έρθετε εδώ πέρα και για μία ολόκληρη ώρα. Πόσα άτομα, Βασίλη? Τέσσερα. Τέσσερα άτομα για μία ολόκληρη ώρα κερδίζουν μία προσωμιωτή σκι. Νομίζω είναι τέλεια εμπειρία. Αλήθεια, αξίζει τον κόπο. Βοηθήστε το κανάλι της Ubicam. UPTV λοιπόν και το The After School Show σας λέει ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Γιούπι. Καλό απόγευμα, Γιούπι.